Θεοδότου Μέντι Σταρ και αφορά όλες εμάς τις γυναίκες. Όσες από εσάς είσαστε φίλες μου στο Facebook, είδατε χθες που σας έλεγα κάτι για κεράκια στο σπίτι. Θα βάσουμε ωραία μουσική. Θα το καρφώσουμε. Όχι, θα το καρφώσουμε. Ότι πρέπει να φτιάχνουμε ατμόσφαιρα για τον καλό μας, για μόρια μας. Τι? Τα φεύγουν τα αγόρια, αφού είναι μόνο θέλω για γυναίκες. Θέλω να αποχωρήσω. Όχι, τα αγόρια ίσα-ίσα θα γίνουν περισσότερα σε λίγο, Στάθη μου. Λες. Θα γίνετε τρεις. Θα έχουμε πολλούς άντρες. Πίσω από και τέσσερις. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Είχαμε τρέντο παιχνίδι. Είχαμε μείνει, μιας και δεν προλάβαμε να το δούμε πριν τις διαφημίσεις, στο show που εγώ προσωπικά αναμένω πώς και πώς να το δω στην τηλεόραση, μιας και έχω παρακολουθήσει ήδη το ξένο και μ' αρέσει πολύ, και ο ελληνικός τίτλος πώς θα είναι τελικά. Fab Five. Fab Five. Να δούμε πρώτα το βίντεο, θα καταλάβετε βέβαια γιατί πράγμα μιλάμε και εμείς μετά θα τα πούμε και θα σας πούμε τα πάντα για το Fab Five. Τα πάντα. Το Fab Five όπου να είναι ξεκινάει και... που διάλεξαν την πεντάδα Ψινάκη, Σαμαράς, Γαβαλάς, Φασουλής και Μέρλος, πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Βλέπετε, πέτυχαν Διάνα, αφού τα δικά μας ντόπια αγόρια δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Αμερικανούς ομολόγους τους στο αντίστοιχο ξένο Fab Five. Το οποίο βέβαια στην Αμερική δεν λέγεται Fab Five, αλλά Queer Eye for a Straight Guy. Τίτλος που για ευνόητους λόγους δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. All right, people, let's synchronize our watches. All right. Αλήθεια, τι παραπάνω έχει ο ξανθός εκεντρικός Carson Kesley από τον Ηλία Ψινάκη? Τίποτα. Όπως ο Ηλίας Ψινάκης, έτσι και ο Κάρσον έχει μεγαλώσει σε πλούσια οικογένεια, αφού οι γονείς του είχαν εκτροφείο πόνι στην Πενσιλβάνια. Όπως και ο Ηλίας Ψινάκης, έτσι και ο Κάρσον βρισκόταν από μικρός μέσα στις κοινωνικές εκδηλώσεις και την υψηλή κοινωνία λόγω των ευκατάστατων γονιών του. Ενώ όπως και ο Ηλίας έχει ασχοληθεί ενεργά με το management. Επιπλέον, Ηλίας και Κάρσον, Κάρσον και Ηλίας, έχουν ασχοληθεί και με τα κοινά, με τον ξανθό στη λίστα και μάνα. Να έχει υποστηρίξει ανοιχτά τη Χίλαρη Κλίντον, λαμβάνοντας μάλιστα μέρος στην προεκλογική της εκστρατεία το 2008. Έξτρα κοινό του στοιχείο, από όσο έχουμε δει από το ξένο Fab Five, ο Κάρσον έχει ηγετικές ικανότητες, είναι αρκετά αθυρόστομος και δείχνει λίγο σαν πάτερ φαμίλιας ανάμεσα στους άλλους τέσσερις. Όχι ηλικιακά, από πλευρά συμπεριφοράς. Κάτι που μυριζόμαστε ότι θα συμβεί και με τον Ηλία. Υπεύθυνος για το hairstyling των διαγωνιζομένων στο ελληνικό Fab Five θα είναι εννοείται ο Τρίφωνας Σαμαράς. Ο Αμερικανός ομολογός του, Κάιαν Ντάγκλας, δεν ξέρουμε αν είναι τόσο αγαπητός στη χώρα του όσο ο δικός μας Τρίφωνας, είναι όμως και αυτός πασίγνωστος και έχει πάρει και αυτός μέρος σε τηλεπαιχνίδι. Όχι όμως στο Dancing with the Stars, αλλά σε ένα show τύπου Extreme Makeover. Αναρωτιέστε ποιος είναι ο αντίστοιχος Λάκης Γαβαλάς του εξωτερικού? Μα φυσικά ο 32χρονος Τζάι Ροντρίγκες. Το γεγονός ότι είναι μισός Ιταλός και μισός Πορτορικανός του δίνει αυτό το υπέροχο ηλιοκαμένο ημισοκολατή χρώμα που έχει και ο Λάκης. Το ότι του Λάκη δεν οφείλεται στα γονίδια δεν έχει καμία σημασία. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Τζάι είναι ο υπεύθυνος για την κουλτούρα και τους τρόπους, κατά κάποιο τρόπο, των διαγωνιζομένων, θα μπορούσε να δίνει την αντίστοιχη θέση και στον Bon Viver Ηλία Ψινάκη. Γιατί όμως, μήπως ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι Bon Viver? Μήπως ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι άκρος ευγενής και γνώστης καλών τρόπων και βαθιάς κουλτούρας? Το ότι ρίχνει στο τσακίρ και έφυγε ένα τσιφτετέλι δεν σημαίνει το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Ο Παναγιώτης Φασούλης είναι, ή μάλλον θα γίνει, ο αντίστοιχος Ted Allen της Ελλάδας. Ο Ted είναι ο επί του φαγητού και του γκουρμέ στο Queer Eye for a Straight Guy, αλλά μάλλον τα κοινά στοιχεία των δυο τους σταματούν εδώ. Ο Ted ξεκίνησε από τον κόσμο των περιοδικών το 1997, αφού έγραφε σε γνωστό περιοδικό, πάντα βέβαια για θέματα γκουρμέ και υψηλής κουζίνας. Ο δικός μας, απ' την άλλη, ξεκίνησε κατευθείαν από τη μικρή οθόνη. Αλλά ως ηθοποιός, αφού αρχικά τον είδαμε σε μικρό ρολάκι στο Ευτυχισμένοι Μαζί, μετά τον είδαμε στο TV Stars Παρουσιάστε και ύστερα πήρε μέρος στο Top Chef, από όπου αποχώρησε πρώτος. Δεν πτωήθηκε όμως, να που η τύχη του χαμογέλασε με την ευκαιρία του Fab Five. Ο Γιώργος Μέρλος είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, εμείς όμως το ευρύ κοινό. Ο αντίστοιχος του εξωτερικού είναι ο Τον Φιλίσια και αυτός με σπουδές και περγαμινές πάνω στο αντικείμενό του, όπως και ο δικός μας. Και επίσης, όπως και ο Γιώργος Μέρλος, κρατούσε τους πιο χαμηλούς τόνους στο σόου, σε σύγκριση τουλάχιστον με τους υπόλοιπους. Και οι πέντε είναι υπέροχοι. Και οι πέντε είναι υπέροχοι και ανυπομονώ τόσο πολύ να το δω. Να πούμε λίγο, Στάθη μου, ότι στην ουσία αυτό θα είναι ένα σόου όπου πέντε άντρες αναλαμβάνουν έναν άλλον άντρα. Τι του μαθαίνει.
Ξεκινούν αυτοί, του δείχνει πάντα. Αυτό είναι το 2003, δεν είναι φρέσκο. Ξεκινούν πάντα σε ένα αυτοκίνητο πολύ μεγάλο, είναι πιεντέ και αρχίζουν και συζητάνε. Και μπαίνουν στο σπίτι του παίκτη, ο οποίο θα πρέπει να αλλάξει, και το αλλάζουν όλη τη ζωή. Δηλαδή, το μετά τα ρούχα στι δουλάπε. Αν έχουν χυμουστάκι, δεν του αρέσει, το ξερίζουν. Το μαθαίνω να μαγειρεύει. Το μαθαίνω να μαγειρεύει. Πώ να περπατάει, πώ να φερθεί. Πώ να συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα. Εντάξει, είναι απαραίτητο. Δηλαδή, λε να μα δώσει και εμά, όχι σε μάλλον στου άντρε και κάποια μαθήματα. Πολλά μαθήματα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ναι, είδαμε στο βίντεο πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Έτσι. Η αντιστοιχία όμω των Ελλήνων με του ξένου δεν είναι ακριβή. Α πούμε, εντάξει, ο κύριο ο Μέρλο, που είναι εκτέκτονα και διακοσμητή. Αναφέρεσαι στο επάγγελμα. Στη δουλειά και που κάνω. Α πούμε, αυτό που είπαμε ότι είναι ίδιο ο Λάκη Γαβαλά, και δεν είναι φυσιογνωμικά, αλλά λειτουργικά. Είναι ένα άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα και διάφορα τέτοια. Που ο Λάκη Γαβαλά δεν ανοίξει την κατηγορία αυτή. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, ρούχα πουλάει. Πάντως εγώ πιστεύω πως και να έχει ότι είναι πάρα πολύ καλό το casting. Μα είναι, γι' αυτό ακριβώς επελέγησα. Για να είναι φοβερά πέντε αστέρια. Μόνο και μόνο που θα είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς, τέλος. Έτσι. Αλλά ωστόσο πούμε και τους άλλους τέσσερις εξαιρετικούς παρουσιαστές. Πώς θα τους πούμε. Όχι. Συμβούλους. Συμβούλους. Κονσάλτες. Κονσιλιέρι. Που κονσιλιέρι είναι άλλο. Μα για αυτό το είπα, για να καταστρέψει. Μια και είπε consultants, μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μα κάπου εκεί έξω είπε και τον Νάσο Γουμενίδη, επειδή μιλάει αγγλικά κάποια φορά. Ο Κλεκτίβη τη λέει τα δικά του τα ωραία ο Νάσο. Ο Νάσο, πέρα από το δικό του ρεπορτάζ που αφορά την ένοπλη ληστεία που έγινε στο σπίτι του Αντρέα Φουστάνου στην περιοχή τη Κηφισιά, μα έχει και ένα άλλο θέμα που αφορά την Έλληνα Παπαρίζου και έναν καυγά, στο οποίο πάλι σε ηλεκτρονικό μαγαζί. Τι. Να μαντέψω το ίδιο μαγαζί. Νομίζω είναι το ίδιο μαγαζί. Το γνωστό μαγαζί. Αφού με το ονομάζει και ο καυγάς. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα, σε μία, όχι μάχη.